τους 180, πας και πάρει μεγαλύτερη πολιτική ανάσα μέχρι τον Ιούνιο του 2016. Έκλεισα με το πρώτο θέμα για τη διαπραγμάτευση, η οποία επί της ουσίας δεν υπάρχει διαπραγμάτευση. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να σας πω πρώτα απ' όλα ότι είχε πρόγραμμα, με αυτό κατέβηκε στις εκλογές του Μάη του 2012, του Ιούνιου του 2012, σε ευρωεκλογές, μόνο που κάθε μέρα που περνάει σε αυτά τα δύο χρόνια, μια μόνιμη επιτροπή προγράμματος προσπαθεί συνεχώς με τα νέα δεδομένα, διότι ξέρετε, αλλάζουν τα δεδομένα από μέρα σε μέρα. Χειροτερεύουν με την δηλαδή. Βέβαια χειροτερεύουν με την οικονομική κοινωνική καταστροφή η οποία επέρχεται και εμβαθύνει και εξειδικεύει όσο μπορεί το πρόγραμμά του. Μήπως αυτό το λέτε ως άλοθη τώρα. Δεν το λέω. Μας πείτε μεθαύριο ότι βρήκαμε χάος, επομένως τα που είπαμε, παιδιά, δεν ισχύουν και τόσο καταρχάς, πολύ. Καταρχάς, κοιτάξτε να δείτε. Λέω, δεν ξέρω γιατί με βάζει υποψίες αυτό που λέτε. Όχι. Απλώς σας λέω ότι προσπαθεί να εμβαθύνει και να εξειδικεύσει κάθε μέρα όσο το δυνατόν περισσότερο το πρόγραμμά του για να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο και ρεαλιστικό και ριζοσπαστικό. Πρέπει όμως να σας πω κάτι, λοιπόν, Στη ΔΕΘ λοιπόν θα περιμένουμε. Πρώτα απ' όλα, την πολιτική μας άποψη, η οποία λέει ότι, κοιτάξτε να δείτε, με την πολιτική της λιτότητας, με την συνέχιση του μνημονίου που είναι η πηγή του κακού, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε άλλη διαφορετική οικονομική πολιτική. Όχι, είναι το θέμα είναι ποιος. Δεν το λέμε από το όλοι. Μέχρι την Χρυσή Αυγή. Μιλάμε τώρα για την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Δεύτερον, το ότι πρέπει να γίνει μεγάλη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, ότι αυτό είναι το διαπραγματευτικό, είναι και αυτό η δεύτερη το πολιτική όλοι. Άποψη. Πώς θα γίνει το θέμα. Κοιτάξτε, τώρα έχουμε μια κυβέρνηση τα οποία δεν τα κάνει. Μην μου λέτε τα λέμε όλοι. Μιλάμε για την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Και τρίτον, μιλάμε πάλι στο γενικό πολιτικό για μία πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Ρήτρα, δεν θα είναι στο κενό, κύριε Πουλάκη. Εγώ αυτό θέλω να καταλάβουμε όλοι. Να το βάλω όμως. Εσείς θα πάτε να με κάποιον να συζητήσετε. Να δεν βάλω θα πάτε για να συζητήσετε με κάποιον. Ναι. Να το βάλω σε μια σειρά. Και τρίτον, λοιπόν, λέω το υπόλοιπο χρέος το οποίο θα μείνει μέσα από αυτή την διαπραγμάτευση θα είναι με ρήτρα ανάπτυξης το οποίο υπάρχει ιστορικά. Αυτά τα λέμε χρόνια. Δηλαδή τα 4 χρόνια τα οποία υπάρχει η κρίση. Τώρα να πάμε στα συγκεκριμένα. Στο συγκεκριμένο. Πρώτον, για τον ένφια είπαμε ότι θα καταργηθεί. Και αυτή είναι η πρότασή μας. Θα ήθελα όμως να σας πω ότι θα καταργηθεί όπως είναι σήμερα. Όπως θα καταργηθεί. Ναι. Όπως είναι σαφέστατα σήμερα. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα. Όπως είναι, δέσε το φορολογικό σύστημα ολόκληρο, το οποίο αλλάζει κάθε 2-3 μήνες, ας πούμε. Δεν έχουμε σταθερό φορολογικό σύστημα πάνω απ' όλα, εκτός το ότι είναι άδικο, ταξικό, αλλά δεν έχουμε και σταθερό φορολογικό σύστημα το οποίο έχει διάφορα προβλήματα. Αλλά το φορολογικό σύστημα δέστε το σαν μια εικόνα. Το να φύγει ένα, σαν ένα παζλ, το να φύγει ένα χαρτονάκι, δηλαδή ο ένφια και μου πείτε τι θα βάλετε εκεί πέρα, είναι λάθος. Είναι λάθος και η ερώτηση και δεν μπορεί να δοθεί απάντηση. Εμείς μιλάμε για ένα άλλο φορολογικό σύστημα το οποίο είναι απλό, δίκαιο, σταθερό, το οποίο οι βασικές του αρχές θα παρουσιαστούν στη ΔΕΘ, στην ομιλία του Προέδρου Τσίπρα. Δηλαδή θα πείτε στη ΔΕΘ τι θα βάλετε στη θέση του ένφια. Θα πούμε γιατί για αν περιμένουμε εκλογές, μπορεί να γίνουν εκλογές. Για παράδειγμα, όπως είμαστε λέξεις να μιλούν για 300.000 αφορολόγητα. Από εκεί και πέρα θα υπάρχει. Στο ίδιο φορά στα κίνητα. Μιλάμε. Κάποια στελέχη, γιατί άλλα μίλησαν για 3 εκατομμύρια. Μιλάμε. Αν βάλει σε οικογένεια και λέει έχουν και 4. Όχι, λέω, υπάρχουν 300. Μιλάμε από εκεί πέρα έξω από το νέο φορολογικό σύστημα ότι θα υπάρχει, θα επανέλθει το αφορολόγητο. 12.000 ευρώ, όπως και ο κατώτερος μισθός στα παλιά. Ο κατώτερος μισθός είναι δέσμευση στην οποία τη λέμε εδώ και 2 χρόνια. Σου το κάνετε αυτό. Ο κατώτερος μισθός. Δηλαδή, εσείς θα δώσετε εντολή στον ιδιωτικό τομέα να πάει στα 751. Στη συνάντηση την οποία είχε ο πρόεδρος. Ακούστε να δείτε. Στη συνάντηση που είχε ακούσατε ο πρόεδρος. Ακούσατε την κυρία Βούλτεφ. Πριν 5 δις θέλετε το μήνα για να λειτουργήσει το κράτος. Σε μισθούς συντάξει. Ναι. Επί 12. Μόνο που η κυρία Βούλτεψη ξεχνάει το ότι τις υποχρεώσεις θα το κοχρεώσει και όλα αυτά τα οποία δίνουμε στην Τρόικα με μία δέσμευση η οποία υπάρχει πολιτική από την πολιτική του μνημονίου. Ναι. Εσείς δεν τα δίνετε δηλαδή αυτά επομένως. Μα σας έκανα μία πολιτική πρόταση την οποία θα διαπραγματευτούμε από την αρχή. Διότι αυτή είναι η βάση του προβλήματος. Δεν θα σταματήσετε τις συζητήσεις με την Τρόικα. Είπα ότι θα πάμε να διαπραγματευτούμε με την έννοια κατάργηση του μνημονίου, διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους και τρίτον το ότι το υπόλοιπο
να είναι σε μια λογική η οποία να μπει στην ανάπτυξη. Γιατί θα πετύχετε σε αυτή τη διαπραγμάτευση? Τι μας εγγυάται ότι αυτό θα είναι μια επιτυχής διαπραγμάτευση? Και τώρα περιμένουμε από την κυβέρνηση, μπορεί η κυβέρνηση να πάει τα πάρει όλα. Σας είπα λοιπόν στην αρχή ότι η κυβέρνηση επί 4 χρόνια τη λέξη διαπραγμάτευση την έχει ξεφτελήσει ως έννοια, διότι δεν έχει γίνει καμία διαπραγμάτευση. Δεν θα σας φοβηθούν, και δεν μπορείτε εσάς, ιστορικά. Πώς ακριβώς θα και γίνει, δεν μπορείτε επί 4 χρόνια να μου πείτε, εσείς ως δημοσιογράφος, να μου θυμίσετε μία από τα 4 χρόνια τις πολλές. Να σας πει το ΦΠΑ. Ότι έχει πετύχει κάτι με τη διαπραγμάτευση από την Τρόικα. Άρα λοιπόν, το θέμα είναι ότι πρέπει να αλλάξει αυτή η κυβερνητική πολιτική. Διότι και εσείς το αναγνωρίζετε, ότι αυτή η κυβερνητική πολιτική, το να είμαστε εφελόδουλοι, να σκύφουμε το κεφάλι, να πηγαίνουμε και να λέμε συνεχώς ως καλοί μαθητές, ότι εμείς ό,τι μας έχετε πει, τα έχουμε κάνει. Άρα δώστε μας, αν θέλετε, τον οδικό χάρτη, δώστε μας να συζητήσουμε ότι αρκετά έχουμε κάνει για να μπορέσουμε να ανασάνουμε λίγο πολιτικά. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν έχει πετύχει. Αυτό το πράγμα είναι ένας μονόδρομος που ακολουθεί η κυβέρνηση, η οποία δημιουργεί περισσότερα διέξοδα. Mm-hmm. Δεν θέλω να ξαναθυμίσω το ότι μπήκαμε με χρέος 120% και είμαστε 175. Δεν θέλω να θυμίσω το ότι είχαμε 600.000 ανέργους και έχουμε 1,5 εκατομμύριο. Δεν θέλω να θυμίσω το ότι έχει χαθεί το 25% του ΑΕΠ στα 4 χρόνια. Δεν θέλω να θυμίσω ότι χάσαμε το 50%. Αυτά τα ξέρουμε της... γνωστά πράγματα. Μιλάμε τα ίδια. Κοίτα, τις λύσεις λέμε, λέμε, ναι, αλλά εμείς υπερασπιζόμαστε μια άλλη κυβερνητική πολιτική, η οποία να μπορεί να ανατρέψει όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία έφερε η υποταγή στο μνημόνιο. Πάρα πολύ απλό. Θα μπορούσα, κύριε Θεοχαρά. Μία φράση για την κύριε Χατζηδάκη για να προχωρήσουμε. Μία. Ναι, απλώς επειδή θα ήταν νομίζω και άτομο να μην κάνω κάποιο σχόλιο. Δείτε, το δόγμα του ΣΥΡΙΖΑ προκύπτει και από αυτά που είπε ο κ. Πουλάκης. Είναι λιγότεροι φόροι από τη μια πλευρά, θα καταργήσει τον έμφυα, θα κάνει. Και μεγαλύτερες δαπάνες από την άλλη πλευρά, γιατί θα επαναφέρει τους μισθούς και στο δημόσιο εκεί που ήταν. Να μην πληρώνουν τα μόνιμα υποζύγια. Εγώ δεν σας είπα λιγότερους φόρους. Απλώς εγώ θα κάνω ένα συλλογισμό. Όχι, να κάνετε το συλλογισμό. Ένα συλλογισμό, ο οποίος δεν είναι ούτε δεξιός ούτε αριστερός, είναι απλά μαθηματικά. Λιγότερη φόρη, άρα λιγότερα έσοδα από τη μια πλευρά. Περισσότερες δαπάνες, άρα περισσότερα έξοδα από την άλλη. Στη μέση τι υπάρχει? Ένα κενό. Καθώς κανείς δεν σε δανείζει, στο οποίο κενό πολύ απλά, εάν πάρουμε τις μετρητής αυτά που λέει ο κ. Πουλάκης, θα πέσει η χώρα. Εγώ, ως πολίτης, πραγματικά τρομάζω με αυτή την αντίληψη του ΣΥΡΙΖΑ, που υποτίθεται ότι είναι κόμμα εξουσίας, και θα τρόμαζα κι αν ήμουν στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, με την έννοια ότι όλα αυτά, εάν γίνουν κυβέρνηση, θα τα βρουν μπροστά τους. Δηλαδή, είναι μονόδρομος αυτό που ζούμε, κύριε Χατζηδάκη, η χώρα μας έχει μια ιδιότυπη κατάσταση που, σε αντίθεση με άλλες χώρες που είναι σε πρόγραμμα, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Κύπρος, που έχουν μια αντιπολίτευση που μπορούν να συνεννοηθούν, λέτε, περισσότερο. Που έχει μια άποψη διαφορετική, αλλά όχι την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάδα έχει ένα κόμμα στην αξιωματική αντιπολίτευση, το οποίο δεν χωράει.